Τέλος, εμείς θα το συζητήσουμε αυτό με τον επίτιμο αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον στρατηγό αναποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Καβά, τον οποίο ελπίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καβά. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθώσει λίγο το κοντρόλ τον ήχο, γιατί εμείς τουλάχιστον εδώ δεν ακούμε πολύ καλά τον κύριο Καβά. Κύριε Καβά, θέλω να σας... Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Θέλω να διαβάσω μία δήλωση του Μπομπ Μενέντες, του γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. Δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντοάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα. Πόσο σημαντική είναι για σας, που είσαστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα στρατιωτικά, πόσο σημαντική είναι αυτή η δήλωση του Μενέντες για την υπεροχή ημί της Τουρκίας στο πεδίο? Λοιπόν, επειδή αυτές τις μέρες έπεσε πολύ νερό στο μήλο, ας το πούμε έτσι, τη συζήτηση αυτή για τη δήλωση αυτή που έκανε ο Μενέντες και γενικότερα της αμερικανικής στάσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι ο κύριος Μενέντες σίγουρα αυτό το οποίο είπε είναι πράγματι πάρα πολύ σωστό, είναι θετικό προς τη χώρα μας, και το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό το οποίο λέει για ο κύριος Μενέντες είναι σίγουρα για την πλευρά του και για αυτά τα οποία πιστεύει ο ίδιος, πάρα πολύ σωστά. Αυτό όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και μια ένδειξη, δηλαδή η στάση αυτή, η αμφίδρομη της αμερικανικής πολιτικής και της αμερικανικής διοίκησης αυτή τη στιγμή, γενικότερα για τα F-16, η οποία μία φορά πισωγυρίσματα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, σίγουρα δημιουργούν σε εμάς, βάζουν κάποια ερωτηματικά. Και όχι για τον κύριο Μενέντες ασφαλώς, αλλά γενικότερα για τη διοίκηση. Δηλαδή, τελικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί το όλο πράγμα. Διότι ξέρουμε ότι ο κύριος Μενέντες τον άλλο μήνα θα αλλάξει από πρόεδρος. Ξέρουμε ότι μέχρι τότε αυτός είναι πρόεδρος, οπότε μπορεί να βάλει το βέτο. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κατάσταση στην οποία δεν είμαστε 100% σίγουροι πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, είτε εξελιχθεί θετικά είτε αρνητικά για τη χώρα μας, δεν νομίζω ότι είναι το μοναδικό θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό πλέον και είναι θέμα ζωής και θανάτου για την ελληνική άμυνα και για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, μεν είναι κάτι πολύ σημαντικό το να έχουμε να αναβαθμίσουν τα F-16 τους οι Τούρκοι, αλλά δεν σημαίνει ότι εάν τα αναβαθμίσουν, εμείς δεν θα έχουμε προβλήματα όσον αφορά την αντιμετώπιση τους. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η μόνη κατάδειξη που μπορούμε να τονίσουμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε ότι πραγματικά η αμερικανική πολιτική ξαναστρέφει τα μάτια της προς την Τουρκία, ξανασυζητάει με την Τουρκία, ανεξαρτήτως όλων αυτών τα οποία ακούγαμε και λέγαμε και τις συνθήκες οι οποίες είχαμε υπογράψει τελευταία εμείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα, τα συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα παγκοσμίως και στις διεθνείς σχέσεις, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει επιμονή μου βάσεως να είμαστε προσεκτικοί και πάντα να ζητάμε αυτά που πρέπει να ζητάμε, έτσι ώστε πάντα να είμαστε καλυμμένοι. Κύριε Καβά, η επιθετική ρητορική της Τουρκίας είναι συνεχιζόμενη. Σας το ρώτησα αυτό γιατί πολύ απλά είναι θέμα αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Ενδεχομένως δεν υπήρξαν τα F-35, έχουν αποκλειστεί αυτά τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον να τα πάρουν οι Τούρκοι. Εάν αναβαθμίσουν τα F-16, ενδεχομένως αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων στο Αιγαίο, γιατί βλέπουμε και ειδικά από την τελευταία έκθεση που έκανε η Κομισιόν για την Τουρκία, αυτό που προτάσει η Κομισιόν, ένα από τα πράγματα μάλλον που προτάσει, είναι η διαρκής παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ελλάδας. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Εσείς φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει τον συσχετισμό δυνάμεων, μια πιθανή αναβάθμιση των F-16. Λογικά η συγκριτική ισχύ μεταξύ των ελληνικών αεροπορικών δυνάμεων και των τουρκικών, τη στιγμή που θα βελτιωθούν τα F-16 τα τουρκικά και θα γίνουν και αυτά Viper από αυτά που είναι σήμερα, σίγουρα θα είναι καλύτερη, θα βελτιωθεί, εννοώ κόντρα στην Ελλάδα, υπέρ της Τουρκίας, η συγκριτική ισχύ μεταξύ των δύο αεροπορικών δυνάμεων. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω όμως και να το περάσουμε αυτό στον κόσμο που μας ακούει, είναι ότι
δεν σημαίνει ότι πάει, χάθηκε ο κόσμος με αυτό το πράγμα. Σίγουρα θα έχουν μια βελτίωση, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Και εκείνο το οποίο θέλω επίσης να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και εδώ, είναι ότι δεν πρέπει, επειδή έχουμε κάποια απειλή, θα πρέπει να τρέχω κάθε φορά που έχουμε απειλή, κάθε φορά που έχουμε μια επιθετική ρητορική από τον Τούρκο, που δυστυχώς θα την έχουμε για πολύ καιρό ακόμα και θα πρέπει οι σύμμαχοι να το καταλάβουν αυτό και να του βάλουν φρένο. Αλλά τέλος πάντων, εμείς να τρέχουμε και να κάνουμε και νέους εξοπλισμούς. Διότι πάλι άκουσα το Κισέα χθες, μαζεύτηκε, ξανασυζήτησε για την τέταρτη Μπελαρά, συζήτηση για κορβέτες, συζητάει. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια λογική της πολύ αυξημένης τάσης μας του να κάνουμε εξοπλισμούς, αμυντικούς εξοπλισμούς ενώ στη χώρα μας, ενώ όλα αυτά πρέπει να συνδέονται σε ένα σχέδιο, σε αυτό που λέγεται αμυντική σχεδίαση, που είναι μια επιστήμη ολόκληρη, που έχει αρχή, μέσο και τέλος, και όχι υπερβολές, διότι οι υπερβολές ουσιαστικά, ξέρετε, γονατίζουν την οικονομία μιας χώρας, και όταν γονατίζει η οικονομία μιας χώρας, ειδικά τέτοια περίοδο, δεν είναι και ότι καλύτερο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όχι κούρσα εξοπλισμών, αλλά λελογισμένοι εξοπλισμοί, έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη συγκριτική ισχύ που σας είπα προηγουμένως, σε κάποιο επίπεδο ανεκτό και για τη χώρα μας. Κύριε Καμπά, αν καταλαβαίνω καλά, και διορθώστε με αν δεν έχω καταλάβει καλά, αφήνεται να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός, ότι κάνουμε μια κούρσα εξοπλισμών και ότι ακολουθούμε την πλευρά της Τουρκίας, ό,τι κάνει η Τουρκία, εμείς είμαστε από πίσω, έτσι ώστε ή επικοινωνιακά ή δεν ξέρω με ποιον άλλο τρόπο να δείχνουμε ότι είμαστε ισχυροί. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για την αποτρεπτική ισχύ της χώρας, δηλαδή αυτό λέτε? Ισχυροί είμαστε, εξηγούμε, εντάξει, είμαστε ισχυροί, και αυτό το αποδεικνύει το ότι ο Τούρκος τόσα χρόνια, και όχι τώρα, τόσα χρόνια, από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου αξιωματικό στο στρατό, δεν έχει κάνει την κίνηση, δεν έχει προχωρήσει, μέχρι ενός σημείου φτάνει και σταματάει. Γιατί ξέρει ότι απέναντί του έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ισχυρή χώρα, μιλάω για την Ελλάδα. Δεν είμαστε ούτε Συρία, ούτε Ιράκ, ούτε Λιβύη, που πήγε, ούτε Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν εκεί πάνω. Αυτό είναι το ένα. Από και μετά, θεωρώ ότι τελευταία, πράγματι, στον αγώνα, στην προσπάθεια να βελτιωθούν οι δείκτες της αμυντικής μας αποτροπής, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν εξεταστεί καλά και έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στη λογική της κούρσας εξοπλισμού και όχι του λελογισμένου εξοπλισμού. Ναι, υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τις οποίες εγώ προσωπικά, επειδή δούλεψα κάποτε σαν αξιωματικός μικρότερος τον αμυντικό σχεδιασμό, υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, υπάρχουν κάποια θεσμικά βήματα, τα οποία δεν τα είδαμε να τηρούνται πάντα σε όλες αυτές τις καταστάσεις, και αυτό όχι με τρομάζει, με προβληματίζει όμως όσον αφορά του πόσο θα προχωρήσουμε και πόσο θα παρασυρθούμε από αυτή τη διελκυστίδα εξοπλισμών με των δύο χωρών. Ο γείτονας είναι απρόβλεπτος, κύριε Καμπά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό ή όχι. Απόλυτα, απόλυτα. Άρα, όταν κάποιος είναι απρόβλεπτος και ενδεχομένως έχει και εσωτερικά προβλήματα, αυτό προσπαθεί να το εξάγει σε γειτονικές χώρες. Και νομίζω το πιο πρόσφορο έδαφος για τον Τούρκο είναι να το εξάγει στην Ελλάδα. Είπατε ότι από τα νιάτα σας μέχρι τώρα δεν έχετε δει να κάνει το απονενοημένο διάβημα, να το πω έτσι, ο Τούρκος. Υπάρχει όμως, η πολιτική τουλάχιστον λένε, εσείς ενδεχομένως να γνωρίζετε καλύτερα γιατί είσαστε του άνθρωπος του πεδίου, λένε ότι ένα θερμό επεισόδιο είναι πάντα στο τραπέζι. Το θερμό επεισόδιο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις? Ακριβώς. Ένα θερμό επεισόδιο ασφαλώς είναι το πρώτο βήμα, το οποίο μπορεί μετά να υπάρχει μια κλιμακούμενη ένταση και πραγματικά να φτάσουμε στον ολοκληρωτικό πόλεμο, όπως το λέμε εμείς οι στρατιωτικοί. Ολοκληρωτικός πόλεμος σημαίνει πλέον πόλεμο σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στον Εύρο και στα νησιά, παντού, στον αέρα, στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν αυτό είναι η κλιμάκωση όμως. Από και μετά όμως, από το ένα θερμό επεισόδιο, παραδείγματος χάρη τύπου Ήμια ή τέτοιου επίπεδου τέλος πάντων, το να φτάσουμε στον ολοκληρωτικό πόλεμο είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, και συγχρόνως να υπάρχει δυνατότητα να το κάνει ο άλλος, διότι νιώθει δυνατός. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα
δεν νιώθει τόσο δυνατή, διότι αν ένιωθε δυνατή, όπως πολύ σωστά προηγουμένως είπατε, επειδή είναι απρόβλεπτος και θρασίτατος σαν γείτονας ο Τούρκος, θα το είχε κάνει. Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή θα το είχε κάνει. Δεν θα περίμενε, ούτε θα μας σεβόταν, δείχνει ότι δεν μας σέβεται, δείχνει ότι δεν μας υπολογίζει, δεν θα έκανε τίποτα από όλα αυτά. Θα το είχε κάνει, θα είχε χτυπήσει. Άρα λοιπόν, το να μην χτυπάει δεν είναι ότι είναι καλός ή ότι σκέφτεται λογικά. Όχι, απλώς υπολογίζει τα ρίσκα και βλέπει ότι το λελογισμένο ρίσκο το οποίο θα έχει σε περίπτωση που κάνει μια τέτοια κίνηση ίσως να του βγει κατά του, γι' αυτό και δεν το προχωράει. Κύριε Καπά, πριν σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην εκπομπή, μία ακόμη ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας, έμπειροι στρατιωτικοί, εναποστρατεία ή μη, οι οποίοι λένε ότι σε περίπτωση εμπλοκή σε εισαγωγικά ή θερμό επεισοδίου, η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Το συμμερίζεστε? Απόλυτα. Τουλάχιστον τα πρώτα 24 ώρα θεωρώ ότι από τις συνθήκες τις οποίες έχουμε δει και με τους Αμερικάνους και με τους Γάλλους, γιατί για τον ΝΑΤΟ δεν το συζητάω καν. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε ποια είναι η στάση, προσπαθούν, έχουν τη στάση του Πόντιου Πιλάτου. Εδώ έμαθα σήμερα, πήγε ο κ. Παναγιωτόπουλος στις Βρυξέλλες για να μιλήσουν. Και ενώ το σημαντικότερο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή στην εσωτερική του δομή είναι αυτός ο καυγάς, αυτή η κατάσταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι δυο σύμμαχοι, οι οποίοι βλέπουμε η μία χώρα, η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, μας απειλεί κανονικά με πόλεμο, όχι αστεία, κάζους μπέλι, επιθετικότητα, μας βρίζει, ξεφτιλίζει τον υπρωθυπουργό μας. Και πήγαν εκεί πέρα και μίλησαν 22 λεπτά και μίλησαν γενικά περί Ουκρανίας και γενικά για αναθεωρητική πολιτική, ενώ θα έπρεπε όχι απλώς να μιλήσει ο κ. Παναγιωτόπουλος, αλλά θα έπρεπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ να είναι αυτός ο οποίος να ενδιαφερθεί και να ασχοληθεί με τη δομή του σαν χώρα, σαν οργανισμός. Κάτι το οποίο δεν έκανε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση, στα πρώτα βήματα τουλάχιστον, θα είμαστε μόνοι μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάντα σε υψηλή εγρήγορση και ετοιμότητα και νομίζω ότι είμαστε. Για να το λέμε, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχουν προβλήματα. Τουλάχιστον οι ένοπλες δυνάμεις πάντα επιτελέσαν το έργο τους και μαζί με αυτό και οι Έλληνες πολίτες βεβαίως. Και νομίζω ότι και τώρα το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Κύριε Καπά, καλωσύνη σας που ήσασταν στην τηλεόραση στην Αυτεμπορική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Καπά.